τη φετινή χρονιά είναι αλήθεια ότι υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα με την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των σχολικών μονάδων. Είναι γνωστό ότι η τιμή του πετρελαίου φέτος έγινε περίπου στο 1,30 ευρώ, περίπου πάνω από 30% σε σχέση με πέρσι, και έτσι υπήρχε μια σχετική δυσκολία για την προμήθεια των σχολείων με πετρελαίο. Στις 3 Ιανουαρίου υπογράφηκε μια απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία επιχορηγεί όλους τους Δήμους της χώρας με 25 εκατομμύρια ευρώ, το δικό μας το Δήμο συγκεκριμένα με 79.000 ευρώ. Χρήματα τα οποία θα δοθούν κατά αποκλειστικότητα για την θέρμανση των σχολικών μονάδων. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι οι 80.000 ευρώ είναι ένα αρκετά καλό ποσό για να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος και ιδιαίτερα οι σχολικές επιτροπές, οι πρόεδροι των δύο σχολικών επιτροπών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην προμήθεια του απαραίτητου πετρελαίου θέρμανσης για όλα τα σχολεία. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, η μεν δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν καλυφθεί ικανοποιητικά οι ανάγκες σε πετρέλαιο. Για δέκα δημοτικά σχολεία από την πρωτοβάθμια, οι προμήθειες που γίνονταν ήταν ανά 300 λίτρα πετρέλαιο. Δηλαδή, σε όλα τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία έμπαιναν περίπου 300 λίτρα πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ποσότητες είναι πάρα πολύ μικρές για τις ανάγκες μιας σχολικής μονάδας και έτσι ανάγκαζαν τους ανθρώπους στα σχολεία, τους διευθυντές, να κάνουν μια πολύ αγχωτική και σφιχτή διαχείριση. Νομίζω ότι θα πρέπει από αύριο το πρωί να γεμίσουν οι δεξαμενές των σχολείων με πετρέλαιο. Μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα, οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές και δεν δικαιολογείται να υπάρχει κανένα σχολείο στο οποίο να υπάρχει έλλειψη πετρελαίου. Θέλω επίσης να τονίσω ότι άσχετα από την επιχορήγηση η οποία δόθηκε και η οποία να μην είναι ικανή να καλύψει όλες τις ανάγκες, ο Δήμος, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας, έχουν υποχρέωση να καλύπτουν τις ανάγκες της λειτουργίας των σχολείων και ιδιαίτερα τις ανάγκες θέρμανσης. Όπως υποχρέωση του Δήμου να καλύπτει τις ανάγκες να μαζεύει τα σκουπίδια, να ανάβει τα φώτα το βράδυ, είναι υποχρέωση να καλύπτει και τις ανάγκες θέρμανσης από ίδιους πόρους που διαθέτει. Ο Δήμος επιχορηγείται για λειτουργικές δαπάνες από το Υπουργείο Εσωτερικών με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έτσι λοιπόν, αυτές οι δαπάνες των σχολείων είναι μια πολύ μικρή δαπάνη σε σχέση με τις υπόλοιπες δαπάνες που κάνει. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη από αύριο οι δεξαμενές των σχολείων να φουλάρουν, να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πριν από λίγες μέρες έφτασε στα σχολεία μια εγκύκλιο, μια εντολή θα έλεγα, που λέει ότι θα πρέπει οι καυσίες των σχολείων να λειτουργούν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 9.30. Μια εντολή που αφορά όλα τα σχολεία για την ίδια ώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια εντολή, θα έλεγα, η οποία είναι παραλογή. Δεν είναι δυνατόν ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται μέσα στον Πορτοκαλαιώνα και με ένα νηπιαγωγείο που βρίσκεται μέσα σε μια πολυκατοικία να έχει τις ίδιες ανάγκες σε θέρμανση και μάλιστα τις ίδιες ώρες. Συνεπώς λοιπόν αυτή η απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί και στον κάθε διευθυντή να δοθεί δυνατότητα, μέσα βέβαια σε κάποια πλαίσια, να λειτουργεί τους καυστήρες των σχολείων με βάση τις ανάγκες που έχει κάθε σχολείο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι τα σχολεία δεν έχουν όλα τις ίδιες ανάγκες, δεν έχουν όλα τις ίδιες απώλειες θερμότητας με βάση την κατασκευή τους, δεν βρίσκονται όλα στο ίδιο σημείο.